εφόσον η συμφωνία τους αν και να έχει τεθεί ένα νομικό περιφύλημα, να αρχίσουμε με μια νομική αξιολόγηση αυτής της συμφωνίας. Να την κάνουμε αυτή την αξιολόγηση μέσα από πολύ εγκύρα κέντρα. Να σταθούμε στο κέντρο, στο Λουξεμβούργο που βρίσκονται τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Κλωτσόνη που είναι νομικός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Κλωτσόνη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, κύριε Κολοτσόνη. Κύριε Κολοτσόνη, το θέμα μας είναι αυτό το οποίο κουβεντιάζεται πολύ αυτές τις μέρες εδώ στον τόπο μας. Αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας του Σέγγεν. Θα ήθελα λίγο να μου αξιολογήσετε τη νομική της υπόσταση για να καταλάβουν οι ακροατές μας λίγο περισσότερο από αυτά που ακούνε με πολύ μεγάλες γενικότητες εδώ στην Ελλάδα μας. Πατέρα Κωνσταντίνε, θα ήθελα καταρχήν να κάνω μια αποσύνδεση του θέματος του ηλεκτρονικού φακελώματος από την συμφωνία του Σέγγεν. Δηλαδή, το ηλεκτρονικό φακέλωμα προϋπήρχε της συμφωνίας του Σέγγεν, υπάρχει και θα υπάρχει ανεξάρτητα από αυτήν. Θα δείτε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέτε τώρα. Βεβαίως. Γιατί όλοι μας εδώ το συνδέσαμε. Όχι, είναι οπωσδήποτε η συμφωνία του Σέγγεν στηρίζεται στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Αυτό είναι σίγουρο. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα όμως υπήρχε και υπάρχει ανεξάρτητα από τη συμφωνία του Σέγγεν. Υπήρχε πρακτικά εφαρμοζόμενο. Βεβαίως. Πώς δηλαδή. Είναι η θεωρία του γυάλινου ανθρώπου. Το οποίο ήταν δεδομένο. Δηλαδή, αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν, αν όχι τα αποκλειστικά, πάντως τα σημαντικότερα μέσα συλλογής, αρχαιοθέτησης, επεξεργασίας και μετάδοσης κάθε είδους δεδομένων. Από αυτό το πεδίο δράσης δεν ξεφεύγουν, όπως είναι φυσικό, και τα δεδομένα που αναφέρονται σε ορισμένο άτομο και που αφορούν πλευρές της ταυτότητας και της ιδιωτικής του ζωής. Είναι, θα το έλεγα ακόμα πιο απλά, όταν πάμε να κάνουμε μια αίτηση για σύνδεση νερού, όταν πάμε στην τράπεζα να ζητήσουμε ένα δάνειο, όταν πάμε στο νοσοκομείο μας ζητούν ένα ιστορικό. Τα στοιχεία που συλλέγονται εκεί μπορούν να αποτελέσουν και αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικού φακελώματος. Που μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να τα επεξεργαστεί όπως θέλει πια. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, το Σέγγεν θα κάνει χρήση της τεχνικής της ηλεκτρονικής. Γιατί, διότι μπορούν με καταπληκτική ταχύτητα να σειράψουν τα στοιχεία του μοσαϊκού ενός που αφορούν κάποιο άτομο. Δηλαδή τα στοιχεία μπορούν, τι σημαίνει αυτό, ότι τα στοιχεία μπορούν να είναι στη σύγχρονη διάθεση πολλών ανθρώπων σε πολλές πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η δομή του συστήματος, αυτό που ανέφερα, τεχνικά ας πούμε, περιλαμβάνει δύο ειδών κριτήρια. Τα αντικειμενικά, που σημαίνει ότι είσαι κοντός, ψηλός, άσπρος, μαύρος, και τα ποιοτικά, που είναι και τα βασικότερα, και ονομάζονται metadata. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στοιχεία περί των στοιχείων. Κάποιος περιγράφει δηλαδή ποιοτικά με ένα υποκειμενικό κριτήριο τον άλλο, πώς γίνεται αυτό? Ακριβώς. Αυτό σημαίνει, ενώ το αντικειμενικό είναι αν είσαι ψηλός ή κοντός, το υποκειμενικό είναι εάν είσαι ορθόδοξος, εάν είσαι καθολικός και την αξιολόγηση αυτού. Αυτό είναι το ποιοτικό. Ναι, και ποιος θα κάνει αυτή την αξιολόγηση την ποιοτική? Αυτό που μου λέτε τώρα είναι ένα άλλο επίπεδο πια. Το σύστημα είναι μέσα στη δομή του συστήματος. Τα αντικειμενικά και τα ποιοτικά κριτήρια. Μάλιστα. Αφορούν δηλαδή το ίδιο πρόσωπο. Λοιπόν, και τα μεν αντικειμενικά δεν μπορούν να αξιολογηθούν, τα μεν ποιοτικά όμως αξιολογούνται. Ναι, ποιος κάνει όμως την αξιολόγηση για την περάση μέσα σε αυτή την καταγραφή? Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα, πατέρα Κωνσταντίνε. Ποιος κάνει αυτή την αξιολόγηση και ποιος κάνει κάθε φορά την ερμηνεία? Λοιπόν, καταρχήν, προστασία, θα επανέλθω σε αυτό το ερώτημα, αλλά προστασία καθαρά τεχνικά δεν υπάρχει. Οποιοδήποτε κλειδί μπορεί να σπάσει. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως λέγεται στη γλώσσα, την ηλεκτρονική. Και καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί. Υπάρχει μια σύμβαση, η σύμβαση 108 του 1981, που έγινε από πολλά κράτη-μέλη και από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΣΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύμβαση αυτή αποσκοπεί στην κωδικοποίηση των γενικών αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν ακούμε στα νομικά γενικές αρχές, δεν έχουμε παρά να βλέπουμε ευχολόγιο. Η σύμβαση αυτή, η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήταν και το αντικείμενο του νόμου 2472 του 1997, που ψηφίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες, 1,5 μήνα περίπου, και που αποτέλεσε και το αντικείμενο
της εγκυκλίου και της Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα της, των διαδηλώσεων που γίνανε. Αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι παρά ευχολόγιο. Επιδιώκεται με τη σύμβαση να περιοριστεί στο ελάχιστο το ενδεχόμενο ενός επικίνδυνου για το άτομο ηλεκτρονικού φακελώματος, αλλά αυτό παραμένει στα όρια του ευχολογίου. Και εδώ τώρα αρχίζει η κουβέντα ουσιαστικά για το Σέγγεν. Κατά τη γνώμη μου, σε δύο επίπεδα, δηλαδή με όρους πολιτικούς, νομικούς, κοινωνικούς, και ίσως έχουμε τον χρόνο να το πούμε και αργότερα με όρους πνευματικούς, δηλαδή εκεί μας φτάσει ποια θα πρέπει να είναι και ποια μπορεί να είναι. Το θεμελιώδες ερώτημα όσον αφορά το Σέγγεν είναι ποιος θα καθορίζει την ερμηνευτική βάση των ποιοτικών κριτηρίων. Ποιος ασφαλίζει ή πατάσει ποιον, γιατί, προς τι και με βάση ποιον κανόνα. Σε ποια βάση νομιμοποιείται ο μηχανισμός καταστολής του Σέγγεν που θα υπάρχει να επιβάλλει δια της βίας τα οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας που θα επιθασέβουν τα άτομα ευθυγραμμίζοντας τις συμπεριφορές τους προς τα κρατούντα πρότυπα. Ο κάθε πολίτης δηλαδή ουσιαστικά είναι στο έλεος της οποιασδήποτε εξουσίας που μπορεί να κατασκευάσει μορφές παρανομίας. Ειδικά όταν βασικές αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου εκχωρούνται σε υπερεθνικά κέντρα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Το Σέγγεν υποτίθεται ότι έγινε προκειμένου εν ώψη της σταδιακής κατάργησης των συνόρων και του εξαρτής απορρέοντος θεμελιώδους δικαιώματος του Ευρωπαίου πολίτη της ελεύθερης διακίνησης να εξασφαλίσει την ασφάλεια αυτού του πολίτη κατά της εγκληματικότητας, της διακίνησης των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας, θεσπίζοντας και διατάξεις επιπλέον για το δικαίωμα της μετανάστευσης και του ασύλου. Αλλά αυτό έχει ένα κόστος από ό,τι φαίνεται πια. Βεβαίως. Το κόστος το οποίο ανοίγει αυτός ο κίνδυνος που λέτε πριν από λίγο. Βεβαίως. Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Κολοτώνη, είστε νομικός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέτοιες διεργασίες, έστω φιλοσοφικής αντιμετωπίσεως αυτού του νόμου, υπάρχουν μέσα στον χώρο σας. Δηλαδή, υπάρχει τώρα, μου ανοίγετε έναν δρόμο που λέτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει μια τέτοια ζήμωση σε αυτό το χώρο και πέρα, μια τέτοια αναζήτηση. Θα σας απαντήσω παρακάτω, πατέρα Κωνσταντίνε, διότι είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που βάζετε. Εδώ πρέπει, θα ανοίξω μια παρένθεση, ότι αποτέλεσε έκπληξη, επειδή μιλάω για το άνοιγμα των συνόρων, αποτέλεσε έκπληξη στους δυτικούς εταίρους μας το γεγονός ότι η Ελλάδα έσπευσε να επικυρώσει τη συμφωνία αυτή. Γιατί, διότι η συμφωνία αυτή, η οποία είναι καταρχήν κατασκεύασμα γερμανικό πάνω σε αμερικανικά πρότυπα, έγινε μεταξύ κρατών, γεννήθηκε ας πούμε ως ανάγκη μεταξύ των κρατών που έχουν κοινά σύνορα. Και η Ελλάδα, χωρίς να έχει κοινά σύνορα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσπευσε να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία. Γιατί? Ένα ερώτημα. Πολύ σπουδαίο. Δηλαδή υπήρχε έκπληξη στους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα. Βεβαίως. Και αυτό είναι καινούριο που μας λέτε τώρα. Και εδώ να πούμε κάτι άλλο. Επειδή ήταν σίγουρο ότι θα κυρωνόταν η συμφωνία, πολύ πρόσφατα σε ένα λεξικό ευρωπαϊκού δικαίου των εκδόσεων Penguin στην Αγγλία, έγραφαν στο σχετικό λίμα για την Ελλάδα, έγραφαν ότι ενώ στην αρχή η ένωση έγινε, η προσχώρηση της Ελλάδας έγινε για πολιτικούς λόγους και η οικονομία της ήταν πολύ ασθενική και δεν επέτρεπε ας πούμε τέτοιο, και ενώ ήταν το μαύρο πρόβατο, έφτασε μέχρι σε σημείο τώρα να δείχνει τέτοια νομιμότητα που να επικυρώνει ακόμα και τη συνθήκη του Σέγγεν ενώ δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Μα τόσο, δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, αυτό θα μπορούσαμε ακόμα να συζητάμε τους όρους. Το δεν είμαστε υποχρεωμένοι, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι αντιτάσσουν το εξής επιχείρημα, ότι οι Έλληνες πολίτες θα βρισκόντουσαν μπροστά στο γεγονός εξονικιστικών ελέγχων από τα άλλα κράτη-μέλη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία. Αυτό εν μέρη είναι αλήθεια, διότι στα αεροδρόμια έχουν ήδη αναζητηθεί πινακίδες, όπως αν έχετε δει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού υπάρχει πινακίδα που λέει έλεγχος για τους
πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους μη. Υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός στα αεροδρόμια των χωρών που έχουν κυρώσει τη συνθήκη για τους πολίτες των χωρών που έχουν κυρώσει τη δίκη του Σέγγεν. Και όσοι, ακόμα και αν είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκουν σε κράτη που δεν έχουν κυρώσει τη συνθήκη, υφίστανται τους ελέγχους που υφίστανται και οποιοδήποτε άλλος. Όπως είναι ένας Άγγλος πολίτης. Ακριβώς. Όπως και θα έλεγα τώρα και ένας Ούγγρος ή δεν ξέρω τι άλλο, ένας Ρώσος. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι για τους ελέγχους, πάλι μέσα στα πλαίσια μιας παρένθεσης, ότι όταν γινόταν η κουβέντα για τη Συμφωνία του Σέγγεν, η αρχική συζήτηση, είχε προταθεί, δεν ξέρω δυστυχώς και δεν μπορώ να ελέγξω εάν έχει εγκαταληφθεί αυτή η πρόταση, είχε προταθεί λοιπόν να σφραγίζονται, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω, να σφραγίζονται ή στο χέρι ή στο μέτωπο οι πολίτες. Ποιος το είχε προτείνει αυτό? Για τη διευκόλυνση. Ποιος το είχε? Αυτή είχε γίνει μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων για τη συμφωνία. Α, τόσο πολύ. Ναι. Δεν έχει περάσει όμως μέσα στη συμφωνία στο κείμενο που έχουμε τα χέρια μας. Όχι. Αλλά είναι μια εικασία η οποία πλανάται. Είναι μια πρόταση που έγινε και που οπωσδήποτε θα επανεξεταστεί κατά την άποψή μου, διότι θα αφορά πια τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί η ίδια συμφωνία του Σέγγεν δεν γράφει τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Άρα μιλάτε για τις πρακτικές εφαρμογές και τις εκδόσεις. Άρα πολύ σωστά πολλοί εδώ πέρα ανησύχησαν και για το μελούμενο σφράγισμα, το πιθανολογούμενο. Βεβαίως. Είναι αυτό που σας υπόθηκε έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε οι θεσμικές αυτές και πολιτικές ρυθμίσεις όμως και μεταρρυθμίσεις επιχειρούνται σε ένα, επανέρχομαι στο ερώτημά σας, σε ένα πολιτικό και κοινωνικό κενό. Διότι ο Ευρωπαίος πολίτης καλείται από τη συνθήκη του Μάστρικτ να συμπράξει σε αιματηρές θυσίες για χάρη μακροοικονομικών στόχων, αγνοώντας και τους λόγους και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιδιώκονται οι στόχοι αυτοί. Εξού και τεράστια κοινωνική αναταραχή και εξού και οι τελευταίες προσπάθειες για τη δημιουργία νέας αριστεράς, αλλά και οι τελευταίες δηλώσεις του Πρόεδρου της Επιτροπής του Ζάντερ, ο οποίος είπε ότι δεν νοείται οικονομική και νομισματική ένωση χωρίς κοινωνική συνένεση και σταθερότητα. Και σταθερότητα. Δηλαδή, ο άμεσος στόχος αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική σταθερότητα, προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική και να προχωρήσουμε στην οικονομική και νομισματική ένωση. Για αυτήν όμως η σταθερότητα τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένας χωροφύλακας. Και το ρόλο αυτό το παίζει το Σέγγεν. Είναι πεντακάθαρες οι σκέψεις. Μόνο το πλαίσιο και το ανοιχτό για την περαιτέρω πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Ένα άλλο ζήτημα που συνδέεται με το Σέγγεν είναι και αυτό της αναδιατύπωσης του περιεχομένου της ιδιότητας του πολίτη, η οποία δεν εξαντλείται πλέον στο κανονιστικό πλαίσιο του εθνικού κράτους. Από τη στιγμή που από τη μια μεριά ασκούνται πιέσεις προς την κατεύθυνση περιφερειακής ή και τοπικής αυτονομίας, ενώ απ' την άλλη ενισχύονται οι τάσεις της ευρωπαϊκότητας, η ίδια η έννοια του πολίτη υπόκειται σε αναθεώρηση και τελεί υποδιαμόρφωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται συζήτηση για πολλαπλά επίπεδα citizenship, λέγεται, δηλαδή η ιδιότητα του πολίτη, που υπερβαίνει τα παραδοσιακά πλαίσια του εθνικού κράτους και όπου τα δικαιώματα του πολίτη θα τίθενται σε ισχύ ταυτοχρόνως σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως με αυτές τις εξελίξεις παρατηρούνται και διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού όπως αυτές που καθιερώνονται από τη Συμφωνία του Σέγγεν. Λοιπόν, θα πρέπει να ορίσουμε εδώ, έρχομαι σε ένα, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο των δικαιωμάτων. Διότι όταν γίνεται κουβέντα για το Σέγγεν λέμε για προστασία των δικαιωμάτων. Και εδώ θα ήθελα ερωτήματα κυρίως να καταθέσω. Πρέπει να ορίσουμε τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα αλλά και τα ατομικά, και να βρούμε την αφετηρία και τη λειτουργία τους. Και εδώ να πω, έχουν αναφορά, ξέρουμε εδώ πριν κλείσω αυτό, να πω ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σεβασμός των δικαιωμάτων δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε ένα,
κραυγαλαίο παράδειγμα, όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, μπορούσαν άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σοβιετική Ένωση να διώκονται εν ονόματι του ιδίου πράγματος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Τουρκία γίνονται συστηματικές διώξεις μειονοτήτων, εθνικών και πολιτικών, θρησκευτικών και άλλων. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ αντικείμενο, ουσιαστικά αντικείμενο ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας. Θέλω να πω ότι τα δικαιώματα τελικά έχουν αναφορά στο σεβασμό του προσώπου και στα πλαίσια συμμετοχής του ανθρώπου σε ένα πολιτισμό κοινότητος. Διότι εδώ ζούμε σε ένα πολιτισμό τηλεόρασης. Από τη μία, μήπως τα δικαιώματα αποτελούν ένα ιδεολογικό νεφέλωμα ουσιαστικά που αποσκοπεί στο να ενσωματώσει επιμέρους πολιτισμούς στο δυτικό σύστημα, δηλαδή είναι η άλλη όψη ενός πολιτιστικού υπεριαλισμού. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι δεν αρκεί η νομική κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται και μια καθημερινή άσκηση, θα έλεγα ένα συνεχής πνευματικός αγώνας για την πραγμάτωση σχέσεων σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου. Κύριε Φορτζόνη, ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσοι μας είπατε. Πολλές ευχαριστήσεις. Να είστε καλά. Καλή σας. Καλή σας.